Εκεί μου γραμμή την αγαπητή ψυχολόγο του νοσοκομείου Μυτιλίνης, την κυρία Στέλλα Σπύρου. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλό μεσημέρι, καλά είμαι, έστω και από μακριά. Ναι, από μακριά. Και φιλιά σε όλους σας. Πώς θα πάτε, τι λένε οι ψυχολόγοι για την κατάσταση που ζούμε ξανά? Οι ψυχολόγοι είναι εδώ, ερχόμαστε... Όχι, αυτή τη φορά νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι. Την πρώτη φορά μας βρήκε προετοίμαστος, τώρα μας βρήκε προετοιμασμένους. Νομίζω λίγο το έχουμε συνηθίσει, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε πιο οργανωμένοι. Νομίζω ότι τουλάχιστον το δικό σας lockdown σας έμαθε κάτι για το δεύτερο. Δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Εμείς όμως μάθαμε πάρα πολλά και είμαστε προετοιμασμένοι και σε όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέσω της πρώτης και δεύτερης καραντίνας. Νομίζω ότι οργανωθήκαμε πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο lockdown, όπου εκεί κάνατε έτσι τα πρωτοπόρα πράγματα και κάνατε διαδικτυακές συνεδρίες. Πώς πήγε αυτό στο πρώτο lockdown? Το πρώτο πήγε πάρα πολύ καλά. Παρόλο που είχαμε... Σας ακούω σαν να μικροφωνίζετε κάπως στο μικρόφωνο, να μιλάτε πιο κοντά, δεν ξέρω. Μια στιγμή. Ένα λεπτάκι. Ναι, βεβαίως. Μήπως είναι καλύτερο τώρα? Τώρα ακούω εξαρτήματα. Τώρα δεν ακούω. Είναι καλύτερα? Τώρα είναι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο lockdown μας βρήκε προδήμασος, αλλά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είχαμε αρκετές συνεδρίες, οι οποίες έγιναν βέβαια μέσω της ομάδας που είχαμε φτιάξει στο Facebook. Βέβαια, αυτά... Δεν μπορέσαμε να κάνουμε δουλειά ιδιαίτερη, με την έννοια ότι δεν είχαμε το νομικό πλαίσιο. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας που τώρα το έχουμε, γιατί έπρεπε να προφυλάξουμε τους ανθρώπους με τα νομικά. Όμως, παρά τις δυσκολίες, οι άνθρωποι συμμετείχαν σε όλη αυτή τη δράση μας. Είχαμε αρκετά περιστατικά που μπορέσαμε να δώσουμε συμβουλευτική και να τους βοηθήσουμε πού να πάνε μέσω της πανδημίας. Και βέβαια αυτό που πήγε πάρα πολύ καλά ήταν οι ομαδικές, όπου εκεί τους βοηθήσαμε να καταλάβουν κάποια πράγματα στην επικοινωνία, πώς γίνεται μέσα στην πανδημία, να τους υποστηρίξουμε ότι αυτό, εντάξει, θα είναι μια φάση της ζωής μας, όπως περνάμε πάρα πολλές άλλες φάσεις, αλλά και αυτή ήταν να προετοίμαστε. Και αν δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τέτοιες κρίσεις, δεν... Ούτε καν. Αυτό που ήταν το πιο βασικό ήταν ότι δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία, αλλά δεν είχαν και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα τέτοια εμπειρία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είχαν περάσει μια παρόμοια πανδημία πριν από 100 χρόνια δεν είχαν αυτή την εμπειρία να μας τη μεταφέρουν. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο στην κρίση είναι να μην έχουμε υποστηρικτικά δίκτυα που να μπορούν να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Κυρία Σπύρου, τώρα πόσες συμμετοχές είχαμε στο πρώτο lockdown? Στο πρώτο lockdown στην διαδικτυακή είχαμε πάνω από 150 άτομα που συμμετείχαν. Ναι, ήταν βέβαια, δεν ήταν μόνο από Μυτιλίνη, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ήταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτοί ήταν που συμμετείχαν στη διαδικτυακή. Οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν όμως την ομάδα που είχαμε φτιάξει ήταν πάνω από 1.000 άτομα που παρακολουθούσαν τις δράσεις μας στο Facebook, δηλαδή στην ομάδα που είχαμε φτιάξει. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα ένα-ένα που θέλω, γιατί έχω αρκετές απορίες. Μία πρώτη βασική, τι σημαίνει lockdown για την καθημερινότητα, για την ψυχολογία ενός ατόμου? Lockdown σημαίνει ουσιαστικά, όπως λέει και ο Παμπινιώτης, διακοπή δραστηριοτήτων. Lockdown είναι διακοπή δραστηριοτήτων. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπαίνει σε μια καινούργια καθημερινότητα, την οποία ξαφνικά, down. Κόβουμε κάθε και παλιά δραστηριότητα και μπαίνουμε σε μια καινούργια ευνίδια κατάσταση. Όπου λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, όπως και να γίνει, είναι ακριβώς όπως λέω και εγώ, είναι η διαχείριση πένθους. Πενθούμε μια προηγούμενη κατάσταση και μπαίνουμε πρέπει να πούμε, σε μια καινούργια κατάσταση, όπου βέβαια η διαχείριση, τα στάδια του πένθους πρέπει να περάσουν πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα στην καινούργια πραγματικότητα. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα
να κλάψουμε αρκετά πάνω σε αυτό. Είναι πένθος, είναι απώλεια μιας κατάστασης, όπως χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο, είναι όπως χάνουμε ένα αντικείμενο, όπως χάνουμε οτιδήποτε, έτσι ακριβώς χάνουμε μία... Όπως χάνουμε μία δουλειά, όπως χάνουμε οτιδήποτε. Όπως χάνουμε οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι απώλεια πένθους περνάμε και όταν χάσουμε έναν αγαπημένο μας μολύβι. Που θέλουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να ξαναβρούμε το μολύβι αυτό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί ανάλογα τι έχουμε επενδύσει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, έτσι ακριβώς περνάμε το πένθος. Στην αρχή δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Μετά είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, μετά θέλουμε να δίνουμε τους πάντες και τον εαυτό μας. Αφού περάσει αυτό, μετά περνάμε στη φάση της απόλυτης αδράνειας, δεν κάνουμε τίποτα. Και σιγά σιγά μετά, αυτό είναι, δηλαδή ο άνθρωπος για να συνειδητοποιήσει μια κατάσταση επίσης, ο εγκέφαλός του θέλει πάνω από 3 μέρες να συνειδητοποιήσει μια κατάσταση. Να περάσει δηλαδή αυτά τα στάδια και σιγά σιγά. Στην πρώτη καραντίνα τα στάδια αυτά περάσαν πολύ αργά για όλους μας. Γιατί έχετε υπόψη ότι είχαμε και την αίσθηση του θανάτου, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να το κολλήσουμε και να πεθάνουμε. Δηλαδή οι πληροφορίες που φτάνανε σε εμάς ήταν τόσο ραγδαίες και τόσο μαζεμένες, που μας είχαμε φτάσει στα σημεία όχι να περνάμε πένθος, να περνάμε και άγχος και άγχος θανάτου. Αυτά σε αυτήν την καραντίνα δεν είναι τόσο έντονα, γιατί και οι επιστήμονες μας ενημερώνουν καλύτερα και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι το πένθος που περνάμε, δηλαδή η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη είναι πολύ καλύτερη και θεωρώ ότι είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Κυρία Σπύρου, πολύ ωραίο αυτό που εξηγείτε τώρα, που μας το εξηγείτε. Να το καταλάβουμε έτσι λίγο, να το χωνέψουμε. Και ένα βασικό που θέλω να σας πω που το παρατήρησα είναι ότι δεν γεμίζουμε τις αποθήκες μας πλέον με προϊόντα. Δηλαδή, όπως το πρώτο, ε? Όπως το πρώτο. Στο πρώτο ήταν ουσιαστικά πόλεμος, καταστροφή, δεν θα ξαναβγούμε. Τώρα πλέον, εκτός ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες το περιμένανε αυτό, το ξέρανε δηλαδή ότι θα συμβεί, έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους. Μα να σας πω και κάτι πολύ πιο βασικό, ουσιαστικά είμαστε και όλοι προγραμματισμένοι και πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, όπου τώρα πια δεν είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα να βγάλουμε κάποια έγγραφα, κάποια πράγματα που ήταν πολύ χρήσιμα για μας, πλέον μπορούμε να τα κάνουμε και χωρίς να έχουμε τη φυσική παρουσία, δηλαδή έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Λοιπόν, έχω και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της πειθαρχίας στα μέτρα. Τι βοηθάει έτσι, ας πούμε, την ψυχολογία μας να πειθαρχήσουμε καλύτερα? Εγώ πάντοτε σε όλους τους ανθρώπους λέω ότι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη, εγώ το λέω κάπως διαφορετικά. Αυτό που έχουμε να σκεφτούμε είναι το εξής. Αν αυτή τη στιγμή νοσήσει κάποιος δικός μας ή παιδί μας ή οτιδήποτε άλλο από κάτι άλλο, όχι από κορονοϊό, από κάτι άλλο, από κάτι πολύ απλό, από μια σκολικοειδίτιδα λέω εγώ. Αν αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο κάνει και αυτό lockdown λόγω του κορονοϊού, δηλαδή κλείσει όλες τις κλίνες, έτσι, αυτό σημαίνει ότι σαν κίνδυνος είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά μας, για τη δικιά μας, ολονών, ανεξαρτήτου ηλικίας, σε ένα άλλο νόσημα, δηλαδή πέρα του κορονοϊού. Αυτό δηλαδή που πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα είναι λίγο τι θα συμβεί αν πάθει ο καθένας μας ή οι δικοί μας άνθρωποι κάτι άλλο και στο οποίο το σύστημα υγείας δεν μπορεί να το απεξέλθει. Και ξαναλέω, δεν μιλάω μόνο για τον κορονοϊό, γιατί ξέρετε, όταν κάποια στιγμή τον Αύγουστο μπήκαν πολλά περιστατικά εδώ και κλείσαν οι παθολογικές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λίγο δυσκόλεψαν εδώ στο νοσοκομείο. Και πάντοτε έλεγα λοιπόν, εκεί αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να πειθαρχήσουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και πώς αυτό τον εαυτό θα τον φροντίσουμε αν συμβεί κάτι άλλο πέρα του κορονοϊού. Ναι.
Πολύ είναι ωραίο, δηλαδή, αυτό, για να μην το παίρνουμε δηλαδή, σπιθαρχία, ναι, ακριβώς, αλλά σαν ενσυναίσθηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι ακριβώς όπως λέει, πρέπει να φροντίζεις να παίρνουμε οξυγόνο, πρώτα, με συγχωρείτε λίγο. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Θα πρέπει να πρώτα να φροντίζουμε, όπως ακριβώς το αεροπλάνο, πρώτα φροντίζουμε τον εαυτό μας να παίρνουμε οξυγόνο με τη μάσκα, έτσι δεν λένε, και μετά να φροντίσουμε τους γύρω. Άρα λοιπόν ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του ώστε να είναι γερός. Και το να είναι γερός δεν σημαίνει μονάχα να μην κολλήσει κορονοϊό. Εσύ. Δεν έχει μόνο αυτό σημασία, να μην κολλήσει κορονοϊό. Το θέμα είναι να το φροντίσει να μην πάθει κάτι. Άρα λοιπόν εκεί προσέχουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση είναι τώρα λοιπόν, και λόγω lockdown όλο και περιορίζονται οι μετακινήσεις και απαγορεύονται, και είναι μια οικογένεια και με δύσκολα έτσι, οικονομικά προβλήματα, αλλά και μια οικογένεια πολυμελής, μπορεί με 3 με 4 παιδιά σε ένα μικρό σπίτι πρέπει να περιοριστούν. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση ώστε να μην μπες στα τάρταρα οι ψυχολογικοί εντάσεις φτάσουν στο Θεό? Πάντοτε λέω πρόγραμμα. Δηλαδή ο καθένας μας πρέπει να γράψει σε ένα χαρτί ένα πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνει. Όλοι όμως, και τα παιδιά και ο σύζυγος και η σύζυγος, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόγραμμα. Να μην μπορεί δηλαδή, θα πρέπει το πρωί το παιδί να πάει σχολείο, έστω και μέσω διαδικτύου, έτσι. Θα πάει σχολείο. Ο καθένας λοιπόν μέσα στην οικογένεια πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Αυτό το πρόγραμμα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να μην μπαίνει στα όρια του άλλου. Θα το φτιάξει όμως μόνος του, ούτε ο άλλος να μπαίνει και να του λέει τι πρέπει να κάνει. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε καμία συνήθεια από τις προηγούμενες, ας τις κάνουμε και διαδικτυακά. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στη συνάδελφη, αν κάποιος δεν έλθει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Μπαίνει διαδικτυακά και βρίσκεται μέσα στην ομάδα. Δόξα τω Θεώ, και οι πιο φτωχές οικογένειες, έτσι όπως τα λέτε, με οικονομικά προβλήματα, έχουμε σύνδεση διαδικτύου. Ναι. Οπότε η δομή είναι το θέμα, έτσι, να δομήσουμε λοιπόν μια ρουτίνα, μια καθημερινότητα. Μπράβο. Όπως τη δομούμε και καθημερινά. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Ναι, θα πάμε ηλεκτρονικά στη δουλειά μας. Δεν θα αφήσουμε αυτές τις... Δεν θα αφήσουμε επίσης την επικοινωνία με τους φίλους μας. Ωραία. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, ένα βεβαίως, κομματάκι. Βεβαίως. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι οι νέοι. Ναι. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν φύγανε με το πανεπιστήμιο, τα παιδιά που είναι τώρα τρίτη λυκείου, ακόμα και αυτά έχουν δομή. Ακόμα και αυτά πρέπει να έχουν πρόγραμμα. Δηλαδή δεν πρέπει να παρετούνται, πρέπει να παρακινούμε τα παιδιά να μπαίνουν στην τάξη τους, να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα, να έρχονται σε επαφή, επειδή η κόρη μου αυτή τη στιγμή κάνει διαδικτυακό, ξέρετε, κάνουν και διάλειμμα διαδικτυακό. Ναι. Πολύ ωραία. Βγαίνουν στο διάλειμμα 5 λεπτά όλα τα παιδάκια και συζητάνε διαδικτυακά πάλι, έτσι. Και κάνουν και γυμναστική. Σήμερα η κόρη μου είπε ότι κάνανε και γυμναστική διαδικτυακά. Μάλιστα. Το πρόγραμμα δεν πρέπει να αφήσει πίσω με κανένα τρόπο. Ωραία. Από το πρόγραμμα τώρα περνάμε σε κάτι άλλο, κυρία Σπύρου. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι και αυτά τα στάδια του πένθους και έτσι, και είναι και λίγο εξατομικευμένα για τον καθένα, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους χρόνους, κάπου πρέπει και λίγο να συγχωρούμε εμάς και να βλέπουμε και λίγο το ταβάνι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο lockdown ή θα μας πάρει πολύ από κάτω? Τι λέτε εσείς? Να πω κάτι. Δεν πίνουμε καφέ, δεν βλέπουμε το ταβάνι όταν πίνουμε καφέ. Δηλαδή στην καθημερινότητά μας πριν το lockdown δεν βλέπαμε λίγο το ταβάνι. Δηλαδή όταν πηγαίναμε και πίναμε καφέ στο ναυάγιο, λέω εγώ τώρα μια, δεν βλέπαμε έτσι τη θάλασσα και βλέπαμε λίγο στο υπερπέραν. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε στο μπαλκόνι μας. Βεβαίως και πρέπει να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε λίγο. Πάντα πρέπει να, όπως λέω σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, μπαλκόνι, καφέ και ήλιος. Ναι. Βιταμίνη D. Είναι η βασική μας άμυνα αυτή τη στιγμή ενάντια στην κατάθλιψη και στη δυσκολία.
μπαλκόνι, βγάλτε πάλι τις καρεγκλίτσες έξω, μπαλκόνι, καφέ, ιδίως οι ώρες 11 με 1 είναι ό,τι καλύτερο, με γυαλιά, να, μας, να βλέπουν τα χέρια και το πρόσωπό μας. Και βέβαια πρέπει να καθόμαστε λίγο, όπως ακριβώς κάναμε η καθημερινότητα, απλά αλλάζει χρόνο, χώρο μάλλον, όχι χρόνο, χώρο αλλάζει η καθημερινότητά μας. Ωραία, ωραία. Τώρα, ένας δικός μας άνθρωπος, φίλος ή συγγενής, μαθαίνουμε ότι πάσχει από την νόσο. Πώς μπορούμε να είμαστε υποστηρικτικοί και υποστηρικτικές από απόσταση? Okay. Αρχικά δεν βγαίνουμε στο διαδίκτυο και το δηλώνουμε, γιατί το έχω δει αυτό. Δηλαδή? Δηλαδή έχω δει, δηλαδή δεν θέλω bullying εξαιτίας του κορονοϊού. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνουμε το φίλο γνωστό να τον ρωτάμε τι έχει και, και βέβαια να τον απομακρύνουμε. Δεν κολλάει ο άνθρωπος από μακριά, δηλαδή δεν τον στιγματίζουμε. Ναι. Ξέρετε, έχουμε αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα με τα παιδιά τα οποία ήταν σε ιχνηλάτιση. Αυτό σας το λέω με το... Έχουμε περάσει δηλαδή τέτοιες δυσκολίες. Παιδί που ήταν σε ιχνηλάτιση, τα άλλα παιδιά, να μαζεύονται τα παιδιά και οι γονείς και να μην το δέχονται στο σχολείο, αφού παρόλο που είναι ήταν αρνητικό, και να προσπαθούν να πείσουν να κλείσει το σχολείο. Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν θέλουμε bullying εξαιτίας του κορονοϊού. Η βοήθεια που πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει κορονοϊό ή τέλος πάντων είναι σε ιχνηλάτιση, είναι είμαστε εδώ, ανά πάσα στιγμή στη θέση σου μπορεί να βρεθούμε, έτσι δεν είναι, και μπορούμε να τον βοηθήσουμε υποστηρικτικά, ψυχολογικά, μέσω διαδικτύου, μέσω να μπορέσει, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια πράγματα εκ του μακρόφε, να τον βοηθήσουμε να πάει σε ένα σούπερ, να πάρουμε κάποια πράγματα. Και να τα αφήσουμε βέβαια κάποια ψώνια. Να τα αφήσουμε απ' έξω. Δεν τον εγκαταλείπουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Και αν τον δούμε και από τα 3 μέτρα, δηλαδή βγει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι και τον δούμε και εμείς από κάτω, δεν κολλάμε. Ναι, ναι, πολύ ωραίο και αυτό. Γιατί και το διαζώσεις έστω και από μακριά έχει και αυτό τη χάρη του. Μα έτσι κι αλλιώς δεν αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον σαν να έχει κορονοϊό, έτσι δεν μας λένε? Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή και εγώ να το έχω. Πάμε τώρα να πούμε κάτι άλλο, κυρία Σπύρου, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει δυστυχώς. Αν τώρα ένας δικός μας άνθρωπος, φίλος, συγγενής, σύντροφος, δουλεύει, όπως και εσείς, στο χώρο της υγείας, και προφανώς όλο αυτό του προκαλεί ένα στρες, και ο ίδιος τι μπορεί να κάνει για να ηρεμήσει και εμείς που είμαστε κοντά του, δίπλα του, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε? Το βασικό πράγμα είναι ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, σε εμάς που δουλεύουμε, εγώ λέω στο σύζυγό μου, πρώτα απ' όλα δεν θα μου μιλάς, απλά θα με ακολουθείς. Δηλαδή ακολουθείς εμένα και δεν, δηλαδή, δεν χρειάζεται να το ρωτάμε συνέχεια. Είσαι καλά, είσαι καλά. Δηλαδή θέλουμε λίγο το χώρο μας, γιατί περνάμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και βέβαια είναι πολύ μεγάλο άγχος, μην κολλήσουμε. Το άγχος μας είναι να μην μεταφέρουμε κάτι στο σπίτι μας, ξέρετε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας άγχος. Αυτό που περνάτε εσείς, βέβαια, βέβαια. Εμείς, βέβαια. Αυτό που περνάμε είναι να μην έχουμε το ενοχικό που ερχόμαστε στο νοσοκομείο και ταυτόχρονα μην συμβεί κάτι και μεταφέρουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Είμαστε σε πολύ μεγάλο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αφήσουμε και τους ασθενείς μας και τους ανθρώπους μας χωρίς να τους ερχόμαστε σε επικοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πάλι υποστηρικτικό. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουμε λίγο ηρεμία, να βάζουμε λίγο τη σκέψη μας να δουλεύει πέρα από το νοσοκομείο, γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη μας σκέψη είναι μόνο αυτό. Ένα πιάτο φαγητό θα είναι πάρα πολύ βασικό για μας. Βέβαια, βέβαια. Και το απόγευμα ένα καφέ θα είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, λίγη φροντίδα με απλά πράγματα. Με απλά πράγματα. Αυτό όμως είναι και η ζωή μας, έτσι. Απλά πράγματα θέλουμε, τα οποία η καραντίνα μας έκανε να τα εκτιμήσουμε, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Ναι. Δηλαδή τα περιστατικά που έρχονται μας είπαν ότι στην καραντίνα εκτιμήσαμε πάρα πολλά πράγματα και είδαμε τη ζωή με τελείως διαφορετικά μάτια. Και πολλές φορές κάναμε και μόνοι μας ψυχοθεραπεία, έτσι όπως μείναμε στην καραντίνα. Βεβαίως, και γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο. Να θυμίσω ότι υπάρχει δωρεάν ηλεκτρονική συνεδρία με τους ψυχολόγους, εμείς θα το βάλουμε και στο σχετικό άρθρο, αλλά και στον ιστότοπο του Γραφείου Ψυχολόγων, Γραφείο Ψήφο Στάν. Γράφουν Γραφείο Ψυχολόγων, γουγκλάρουν Γραφείο Ψυχολόγων, το βρίσκουν, συμπληρώνουν την αίτηση και μας τη στέλνουν.
Πολύ ωραία. Και τελευταίο και εγώ πρέπει να δείξω κατανόηση και να σας αφήσω να ηρεμήσετε, κυρία Σπύρου. Ναι. Αλλά τελευταίο, είπαμε λοιπόν ότι είναι πόσο σημαντική είναι μια δημιουργία ρουτίνας, μια δομή ενός προγράμματος mm-hmm. μέσα στην καθημερινότητα. Είμαστε λοιπόν μια πολύ μελής οικογένεια ή και όχι. Μπορεί να είναι και μόνο δύο άνθρωποι. Ναι. Οι οποίοι όμως κάποια στιγμή, εντάξει, μπορεί να έχουν τη ρουτίνα τους, όμως είναι μια κατάσταση που κάποια στιγμή δεν μπορείς να δεις καθόλου τον άλλον ή σου προκαλεί ένταση, αηδία. Mm-hmm. Θες να τον βρήσεις. Τι μπορείς να κάνεις για να ηρεμήσεις? Το πρώτο πράγμα, κάνουμε βόλτα το τετράγωνο. Βγαίνουμε από το σπίτι μας, κάνουμε μία βόλτα γύρω-γύρω από το τετράγωνο, γιατί αυτό μας δίνει το χώρο και το χρόνο να σκεφτούμε και να πέσουν οι ορμόνες που προκαλούν θυμό. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή αυτή η εγρήγορση που μας έρχεται μια έντονη να κάνουμε διάφορα πράγματα, είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, πρώτα βουτάμε τη γλώσσα μας, τη σκέψη και μετά μιλάμε. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε λίγο το τετράγωνο. Εκεί θα πέσουν όλες οι ορμές. Και μετά θα μπούμε μέσα, και αν αυτό συνεχιστεί, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι πρώτα να γράψουμε τι θέλουμε να του πούμε και μετά να τα πούμε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πλέον έχουμε όντως μια συνεχή επικοινωνία λεκτική και εξολεκτική. Δηλαδή τον βλέπουμε τον άλλον mm-hmm. και πολλά πράγματα δεν τα είχαμε δει, και τώρα αναγκαστικά, και άμα είναι και μικρό το σπίτι ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Πρακτικά πράγματα. Ανοίγουμε την πόρτα, βγαίνουμε έξω, γιατί αυτό το κλείσιμο mm-hmm. όντως, που δεν το έχουμε ξαναζήσει, mm-hmm. όντως προκαλεί έντονο θυμό. Ναι. Τελευταίο. Πέστε. Είναι το lockdown περίοδος σκέψης και αποφάσεων, ή ότι μας έρθει, ας πούμε, από τον πολύ θυμό ή από το πολύ τέτοιο, να πούμε εντάξει, ας το δούμε και σε μια πιο κανονική περίοδο? Ή επειδή όχι, η ζωή μας θα είναι κάπως έτσι, θα πρέπει και τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά? Πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, τώρα είναι περίοδος σκέψης, διαβάσματος, mm-hmm. να διαβάσουμε και να προσπαθήσουμε μέσα από το διάβασμα να βρούμε και τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας δίνεται. Mm. Και εμείς βέβαια, όσοι από τους ανθρώπους έχουν αυτή την ένταση, ας επικοινωνήσουν μαζί μας, πιθανότατα τα πράγματα θα βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Πολύ ωραία. Δηλαδή η απάντησή μου είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και εμείς εδώ, είμαστε τρεις, δόξα τω Θεώ, θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο.